πάμε, ναι. Χατζησαΐας Γερμανού. Ιδίλιο. Κοίταξε. Ακούω σχόλιο. Είναι γεγονός ότι ο Χατζησαΐας είναι ένα ωραίο παλικάρι. Μπουρτάλ. Ναι. Και με βάση και τις προτιμήσεις της Ναταλίας, όπως κατά καιρούς έχουν απασχολήσει. Ωραίος ο Χατζησαΐας. Ναι. Είναι ωραίο παλικάρι. Ψηλός και τα λοιπά. Ναι. Άλλο ψηλός, άλλο ωραίο. Είναι ωραίο παλικάρι όμως. Ο Τζόρνταν είναι ωραίος, αλλά δεν είναι ψηλός. Τι θες. Είναι ωραίο παλικάρι. Δεν κάνουμε διάλογο. Τώρα φάει την μπανάνα. Λέγεσαι. Για μένα είναι ωραίο παλικάρι. Είναι εμφανίσιμο. Λέ. Και πιστεύω ότι είναι γεγονός ότι και οι προτιμήσεις όπως μας έχει δείξει η Ναταλία δεν θα μου έκανε καμία εντύπωση. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει, σαν παοξίδες, είναι να είναι προσκολλημένος στις προπονήσεις, να μην σέρνει τον ινί το καράβι και κυκλοφορεί έξω και αλλού πατέ αλλού βρίσκεται και αστάχει και δεν ξέρω και με ποια. Τι είμαστε, τίποτα κατίνες, τώρα να μας ενδιαφέρει. Ο Μπόγρες, ας πούμε, όταν ήταν στον ΠΑΟΚ και τα είχε με την Κοκκίνου, μια χαρά μπάσκετ έπαιζε. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, ας πούμε. Δεν είναι παράδειγμα. Καλά, δεν μιλάμε για τις αποδόσεις. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει, αυτό που λέει. Το πώς αποδίδει ο παίκτης. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει την Κοκκίνου. Όχι, ρε, δεν μιλάω και για τον παίκτη. Σαν ένα ζευγάρι, ρε παιδί μου. Φεύγεις. Πώς το λέω, Κωνσταντίνο. Σαν ζευγάρι, δεν μου κάνει εντύπωση. Σταμάτα λίγο. Ποιος κερδίζει, ρε, και ποιος χάνει με αυτό. Ποιος. Από αυτό. Για μένα και οι δύο κερδίζουν. Παρακάτω, Τζόρνταν, λέγε. Κοίταξε. Κάτσε, ακούγεται τον Τζόρνταν. Ναι. Ο έρωτας καταρχήν είναι η καψούρα, αν την γουστάρει, αν είναι καψούρης. Ούτε σύνορα έχει, ούτε ηλικία, ούτε πατρίδα, ούτε τίποτα. Λοιπόν, από εκεί και μετά, εγώ νομίζω κερδίζει η άλλη. Αγάπη, η άλλη κερδίζει. Είναι ένα νέο παιδί ο Χατζησαΐας, ψηλό παλικάρι, 22-23 χρόνια, όπως είναι να πούμε. Αυτή θα γίνει σαβούρα σε λίγα χρόνια, αν είναι του μέλλον το ζευγάρι. Ναι. Αυτός θα παίζει και θα κάνει, θα γίνει, θα είναι φυρμάτος μετά από κάποια ναι, χρόνια. Ναι, 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 ναι. Άρσεναλ. Λοιπόν, από αυτή τη σχέση κερδίζει η Φιλινάδα. Ναι, η άλλη. Μισό λεπτό. Περίμενε, εσύ που δεν θα κερδίσει. Δεν θα κερδίσει δηλαδή αυτό το τι έχει με μια γνωστή τηλεπερσόνα. Αυτά έχει με την κυρία Μαρία να πούμε. Θα μιλήσει ο Βάζελος. Κάτσε λίγο να το τελειώσει. Μα ενδιαφέρει λοιπόν γραμμές, ναι. Το κάτω το κεφάλι να μην φάει το πάνω το κεφάλι. Να είναι αφοσιωμένο λοιπόν ναι. Στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις και στην ομάδα. Και από εκεί και μετά γερός να είναι να πούμε μαζί του είμαστε. Λέγε Βάζελε. Δύσκολο παιχνίδι της Τρίτης. Ποιο παιχνίδι είναι Γερμανό. Φίλε, και εγώ το είχα ζήσει πρώτο χέρι. Πες τι μου είπες, είναι τελικό. Νομίζω είναι μεγάλος ο Χατζησαΐας για τη Γερμανού. Και δεύτερο. Μεγάλος είναι. Μεγάλο, πολύ μεγάλος. Και νομίζω ότι το έχουμε ζήσει εμείς από πρώτο χέρι με Κωνσταντίνο και Κάρτσονα. Που τότε ο Κωνσταντίνος σερνόταν στον Παναθηναϊκό. Κωνσταντίνο και Νίκη Κάρτσο. Ο Βασίλης Κωνσταντίνο με Κάρτσο. Ο Μιχάλης. Όχι, ο Μιχάλης. Α, του Μιχάλης. Ο Βασίλης. Και τι άλλη ήταν Μάρθα Καραγιάννη. Ο Κωνσταντίνου. Και ναι, και τη Ραταφή. Να πούμε όμως ότι η Ναταλία Γερμανού είναι και ωραία γυναίκα, έτσι. Για την ηλικία της. Σταμάτα, τι βλακίες λες. Λοιπόν, δεν μου αρέσει καθόλου. Γιατί ρε παιδιά, λέγει. Λίγο φινιδιάστηκα. Ναι. Δεν μου αρέσει η Γερμανού καθόλου σαν γυναίκα. Προσωπικά έτσι. Όσο λατρεύω Φρέντι, Θεός χωρέσει τον. Εντάξει, δεν μου λέει τίποτα η Ναταλία Γερμανού σαν γυναίκα. Και ο Χατζησαΐας δεν μου αρέσει. Και ο Χατζησαΐας δεν μου αρέσει. Άρα είναι ένα. Δηλαδή, πώς να μπορώ να σου πω παράδειγμα, ρε παιδί μου. Είναι ένα άσχημο ζευγάρι. Ο Τζόλης είναι ωραίο παιδί. Ναι. Ο Τζόλης είναι ωραίο παιδί. Ένα ωραίο παιδί που δεν ξέρει μπάλα. Ναι. Εντάξει. Το δεύτερο διάστηκα. Αλλά να σου πω κάτι. Κερδισμένο ποιο είναι ο Χατζησαΐας. Γιατί. Γιατί αν πας γωνία Τσιμισκή με Αριστοτέλους ναι. Και ρωτήσει ένα τυχαίο δείγμα σιλίων ανθρώπων 5 με 105 ετών Χατζησαΐας Γερμανού. Ποιο γνωρίζεις? Χατζησαΐας θα πούνε πιστεύω οι 80. Έτσι είναι, αυτό. Έτσι είναι. Ναι. Έτσι. Τι είναι αυτό? Ναι. Έτσι ακριβώς. Αυτό γι' αυτό είπα και σε λίγα χρόνια. Οι Γερμανούς στην πολυκατοικία μου την ξέρουν από πάνω. 27 και μέσα το ξέρουν όλοι. Α, το Χατζησαΐα. Το Χατζησαΐα, αν το ξέρουν τρεις. Αν το ξέρουν τρεις. Πρέπει να έχει υπόξιδε. Αν το ξέρουν τρεις. Μάλιστα. Α, αυτό λες εσύ. Ναι, ναι, ωραίο. Εγώ λέω το άλλο. Όχι, μην μπερδεύεσαι. Μύρε, τότε. Εγώ λέω το άλλο. Εγώ λέω ότι σε λίγα χρόνια αυτή θα γίνει μια σαβούρα. Ποιο λέει για λίγα χρόνια. Λοιπόν, δεν θα γίνει μόνο. Καταρχήν για τη γυναίκα, μην μιλάτε. Τι είναι αυτά, ρε παιδιά τώρα. Θα γεράσει, ρε φίλε. Τι είναι, μην μιλάτε. Θα γίνει γκριά. Ναι, θα γεράσει. Δεν μετράει σαν γυναίκα. Θα γίνει μια σαβούρα. Μα δεν είναι ντροπή, ρε φίλε, αυτό το πράγμα. Είναι τα γεράματα ηλικία σου. Μάτια μου, αν έλεγα για μια θεία σου. Δεν με πειράζει. Θα γίνει σε δύο χρόνια σαβούρα. Δεν με πειράζει. Εγώ δεν με βαρούσα. Ο χρόνο σου δίνει τα πάντα. Γιατί, πού το ξέρετε ότι θα γίνει σαβούρα. Τέλο. Και πού τα μπελούτσα σαβούρα είναι, α πούμε. Και αυτό, ναι. Τέλο. Εμένα δεν με ενδιαφέρει η διαφορά ηλικία τη showbiz στο ζευγάρι κτλ. Μπορεί η γυναίκα να είναι 50 χρονών και ο άντρα να είναι 30. Η γυναίκα όμω που θα είναι 50 χρονών θα είναι γκόμενα, ωραία. Η γυναίκα που θα είναι μεγαλύτερη σε ηλικία πρέπει να είναι γκόμενα ωραία. Έτσι. Πρέπει να είναι. Πρέπει να είναι γκόμενα πολύ ωραία. Ναι. Αυτή είναι σαβούρα. Ωραία ερώτηση λοιπόν, επειδή το λες και εσύ αυτό. Άρα λοιπόν, Χατζησαΐας. Συγγνώμη λίγο.
Ο Χατζησαΐας αυτή τη στιγμή γίνεται σαβουρογάμης. Ωραία. Πάμε πρώτη γραμμή. Περίμενε, ό, δεν πάμε πουθενά. Δεν μου λες, εσύ όταν βγαίνεις στη Λαϊκή, πόσες γυναίκες συναντάς στην υπέρτερση της Γερμανού. Παρέας της Γερμανού τώρα με τις μπαγούλες τώρα, τίποτα καλοκεφαλή. Σιγά, σιγά. Άντε πάμε.